Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Χέρι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τερερεξ εδώ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο 15ο επεισόδιο της σειράς μας Dark Souls 3, αλλά ελληνικά. Όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο, αναγκάστηκα να το κόψω και αυτό στη μέση, γιατί πολύ απλά βγήκε γύρω στα 40 λεπτά υλικό. Μπορεί να με ρωτήσετε γιατί 40 λεπτά, γιατί πολύ απλά είχε μέσα πολλούς θάνατους και... Noisy. Και δύο boss fights. Anyway, αυτός είναι λοιπόν ο λόγος. Κλασικά το επόμενο part θα ανέβει λογικά την επόμενη μέρα από αυτήν που θα ανέβει αυτό. Τίποτα άλλο, όχι. Ευχαριστώ λοιπόν για την προβολή και ελπίζω να απολαύσετε αυτό που έχετε να δείτε. Συγκεκριμένα τους πολλούς θανάτους μου. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, θα παρακολουθήσω εδώ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο 15ο επεισόδιο της σειράς Dark Souls 3. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα ξεκινήσουμε με κάποια πράγματα. Καταρχάς θα βάλουμε ένα Ember σε εμάς εδώ πέρα. Γιατί νομίζω ότι εδώ πέρα άμα είσαι Ember τέλος πάντων υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να τόσο να γίνει invade. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα NPC. Το bleed όπως πάντα είναι καλό. Shit. Αλλά και το που πρέπει αυτός είναι καλό. Λοιπόν. Για όσους. Dude. Πώς δεν έπιασα backstab σε αυτό? Wow! Α, και όταν πεθαίνεις, σου λέει, σου βγάζει αυτό. Σου δίνει το my face, όντως. Αντιδετρατών. Fuck my life. Να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Ωραία. Αλλά ξεκινάμε. Combos. Shit. Nice. What? Hey. Nice. Ωραία. Μας έδωσε και ένα Night Slayer Ring, να μας αλεί. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι να έρθουμε εδώ πέρα και να σκοτώσουμε αυτά τα σκουπίδια. Τα οποία έχουν εντύπωση ότι αν το βιώσουμε θα μας χαλάσουν πολύ χρόνο. Θέλουμε να έρθουμε εδώ λοιπόν και να αρχίσουμε να κοπανάμε αυτά τα πόσες εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, γκρεμίζονται. Shit. Λοιπόν, άμα παίζετε το παιχνίδι και έρχεται εδώ πέρα, να ξέρετε ότι η ασπίδα θα είναι πολύ καλό πράγμα. Θα είναι καλό να έρθετε εδώ πέρα για να τους έχετε κλείσει σε ένα ωραίο κλειστό σημείο για να τους πολεμάτε λίγους λίγους όσο έρχονται μέσα. Shit. Ωραία. Dude, ήρεμα. Αυτή είναι ακόμα εδώ, υπέροχα. Άγχος. Αυτή η σκελετή είναι λίγο δυνάνε. Αλλά σηκώσαμε και κάτι, ένα σημείο. Έχει. Λοιπόν, θα πλησιάσουμε πολύ σε κάτι γέφυρα εδώ πέρα. Και θα κάνουμε κάτι, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μας αφήνει. Θα ήταν εντύπωση ότι θα μπορούσαμε και από εδώ, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, προχωράμε από εδώ, που είναι η Άνρι. Και θα κατέβουμε από εδώ.
αναγκαζόμαστε να πηδήξουμε κάτω γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Προχωράμε ευθεία. Φτάνουμε εδώ. Let's go down. Κάτω εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ένα εμπλισάκι το οποίο θα μας είναι λίγο hostile αν θυμάμαι καλά. Αν έχω διαβάσει τα πράγματα μου λίγο. Αυτό δεν το περίμενα. Δεν πειράζει. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα mimic. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα είναι να αναγκάσουμε... Δεν αναγκάσουμε ουσιαστικά τον δαίμονα να έρθει εδώ πέρα πάνω και να πολεμήσουμε τον mimic. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μας ήθελε. Τέριξο μου. Black Blade, ναι. Σαν να νομίζω σε έχουμε έτσι. Hey babe. Με κόρτη μια. Shit. Α, μας βοήθησε λίγο αυτός. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προσπαθήσουμε να το κάνουμε από εδώ γιατί τα πήρε λίγο. Αλλά οκ, okay, πολεμάμε με το σκελετό. Με το πολεμάμε με το σκελετό, όσο μας καλέ. Dance, dance. Okay. Soul of a Demon. Το ιό για κάτι θα μπορούσαμε να το δώσουμε. Αλλά αρκεί να μην πεθάνουμε βέβαια από τις βλακίες. Excellent. Excellent. Να ξαναβγαίνουν αυτοί. Νομίζω. Όχι. Οκ, δεν μας άλυσε. Όψε, ας ξαναβγαίνεις. And you're dead. And you're dead. Excellent. Υπέροχα. Δυσκολεύτηκα λίγο παραπάνω από το περίμενα, η αλήθεια. Αλλά οκ, okay, δεν μας πειράζει. Εικόνα ότι δεν έχουμε καθόλου φλασκιά αυτή τη στιγμή. Είμαι σε έμπερ μορφή, αλλά γιατί το έκανα αυτό για να πάω παραπάνω, τα μας χάζω, ας πούμε. So dumb. Δεν πειράζει. Προσθέσουμε από εδώ, μήπως και μπορούσαμε να βρούμε κανένα bonfire έτσι λίγο να μας κρατήσει. Oh. Oh. Το είσαι. Ότι σας πλάνθολ και το Witch's Ring. Να μας χαλέει. Nice. Κάνω λοιπόν ένα rest εδώ πέρα και θα πάω να κάνω level up και θα σας δώσω λιγάκι. Λοιπόν, μετιά, ήρθα εδώ πέρα και υπάρχει αυτός εδώ, λέω, χάρη ουσιαστικά. I failed to thank κάτι μας λέει εδώ πέρα. For helping them find their final resting place. Ωστόσο το Faron Ring, ουσιαστικά αυτό μας το έδωσε επειδή σκοτώσαμε τους Ambush Watchers. Ασχέτως ότι βάλαμε τις στάχτες τους εκεί πέρα πάνω. I pity the sorry souls. Is that real? I pity. Anyway. Και θα γυρίσουμε πίσω εκεί που ανάψαμε το τελευταίο bonfire. Abandoned Tomb. Nice. Let us go on, λοιπόν. Μπαίνουμε στο Smoldering Lake. Αυτή η περιοχή είναι πολύ, πολύ, πολύ μπαντάς. Για πολλούς λόγους. Υπάρχουν πολλά σάρτζα εδώ πέρα τριγύρω τα οποία είναι πολύ χρήσιμα.
Και υπάρχει και αυτό το μικρό πραγματάκι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να μπω ακόμα σε αυτή την περιοχή, γιατί θέλω να συνεχίσω ένα questline, έτσι. Θα κρατήσουμε αυτό το bonfire υπάρχον. Shit, that attack though. Θα κρατήσουμε αυτό το bonfire υπάρχον λοιπόν και θα συνεχίσουμε από την άλλη πλευρά. Ελπίζω μόνο να μην πεθάνω μέχρι να φτάσω στην άλλη πλευρά. Shit, wow. Αυτό ουσιαστικά εκεί πέρα το σκουλικάκι είναι mini boss, optional φυσικά. Αλλά οκ. Okay. Αρκετά μάχη μου, ας πούμε. Συνεχίζουμε σε μισό λεπτό λοιπόν. Παιδιά, μετά από μια πολύ μικρή έρευνα ανακάλυψα ότι αυτή η γέφυρα κάνει respawn. Δυστυχώς. Εγώ ήθελα να κατέβω εκεί πέρα κάτω. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μας αφήνει. Θέλω να δω λοιπόν μήπως και μπορούμε να κατέβουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Shit. Γιατί μ' άφηνε ανέβω πάνω. Περίεργα πράγματα. Έχασε και το έντρο. Λοιπόν, παιδιά, πέσεψα ξανά στο Smoldering Lake. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εκεί πέρα τέλος πάντων υπάρχει ένα boss το οποίο θέλω να απολογήσω όλο πιο μετά. Κυρίως θέλω να έρθω από εδώ. Shit. Αν μ' αφήσει αυτό το φυλάκι από μωρή μου. Θα προχωρήσω λίγο από εδώ, να αγκαλιάσουμε λίγο το δεξί τοίχο, γιατί υπάρχει μια μικρή τρύπολα εδώ πέρα που θα μας επιτρέψει να πάμε στο υπόγειο εκεί που βρισκόταν το NPC. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια σαύρα. Αγιά. Ωραία τότε. Let's go. Άλλη μια σαύρα. Σαύρες όταν τους κάνεις jump attack για κάποιο λόγο κάνουν roll. Και τρένε τσάνκ. Λοιπόν, αυτό το NPC τώρα είναι hostile εναντίον μας. Έχουμε αρκετές επιλογές. Βασικά δύο. Είτε να τον σκοτώσουμε είτε να μην τον σκοτώσουμε. Θέλουμε να τον σκοτώσουμε βασικά. Γιατί θέλουμε να πάρουμε ένα δαχτυλιδάκι το οποίο μας είναι πολύ χρήσιμο στο game. Shit. Okay, πάρει. Εσύ, δεν μου αφήσεις. Να σου κάνω το πάρει. Please. Έλα, ένα πάρει. Κάνει το special attack τότε, πως δεν κάνει κανονικά και έτσι. Shit. Okay. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Sorry, φίλε μου. Ωραίο ending. Θα σκοτώνουμε λοιπόν. Συγγνώμη χώρας. Και μας δίνει την ασπίδα του. Αρκετά καλή σπίδουλα για αυτό που κάνει ουσιαστικά. Γεια σου. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούμε να σηκώσουμε. Back pellets. Last Tenet Shard. Και ένα ξαπλωμένο τυπάκι εδώ πέρα. Last Tenet Shard. Όπως έχουμε πει, χρήσιμα για να πάνε τα όπλα μας από συν 3 μέχρι συν 6 max. Δεν μας χαλάει, μπορούμε να πάμε το κατάνα συν 6. Όχι, nice, nice. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην Άνρη. Επιστρέψαμε στην Άνρη λοιπόν και θα της πούμε τα κακά νέα. Oh, Horace, have you abandoned me? Goodness me, to think there'd be a lake so deep with water relief. I thank you. This hardly expresses, please take it. Ring of the Evil Eye. I will soon hit, thank you. May the flames. Το δαχτυλιδάκι αυτό είναι ένα από τα πιο χρήσιμα δαχτυλίδια για το PvE στο Dark Souls. Κάθε φορά που σκοτώνεις έναν εχθρό, ουσιαστικά σου δίνει λίγο HP πίσω. Για να προχωρήσουμε εδώ λοιπόν.
Ανοίγουμε την πορτούλα μας. Θα χρησιμοποιήσουμε και ένα έμπερ έτσι για το γαμότο. Έλα. Και αν δεν το λάθος, εδώ πέρα πρέπει να έχει ένα boss fight. Ναι. Ας φωνάξουμε όσο πολύ κόσμο μπορούμε. Γιατί είναι αρκετά επικό boss. Φωνάξουμε λοιπόν δύο άτομα. Από ό,τι βλέπετε, αυτός ο πάγκος δεν μπορεί να μπει εκεί πέρα μέσα. It's best of Isolith. Let's do this! Μπαίνουμε μέσα λοιπόν. Αυτοί οι δύο δεν μπορούν να μας ακολουθήσουν ακόμα. Πρέπει να έρθουμε εδώ και να αγγίξουμε τον goblet. Και cinematic time. Λοιπόν, μπήκαμε εδώ και βλέπουμε μπροστά μας υπάρχει ένα item. Αυτός αρχίζει να τα βαρέει. Καλά μας κάλεσε ο τέτοιος. Σκοπός του αυτό το boss fight ουσιαστικά πεθαίνει άμα τους πάσεις τα αυτά τα πράγματα και εδώ πέρα. Έλα, τα βραχιουλάκια. Από το βλέπετε τώρα είναι πολύ ντάμαζο να το κάνουμε αυτό. Και αυτή είναι η τεχνική για να το σκοτώσει ουσιαστικά. Easy boss fight. Είναι από τα πιο εύκολα boss του παιχνιδιού βασικά, γιατί δεν είναι τόσο απλά. Bye! Soul of High Lord Wolnir. Πήραμε και το achievement μας. Εύκολα πράγματα. Ρώτατα. Yay, μπράβο, παιδιά. Θα γούσταρα πάρα πολύ να το παίρνω αυτό το κύπελο και να πίνω κρασί. Ανοίγουμε λοιπόν το bonfire. Πολλές ψήφες δεν έδωσε, κάτι το παραπάνω δεν έχει να μας δώσει. Items εδώ πέρα τριγύρω δεν έχει, δυστυχώς. Και συνεχίζουμε από εδώ. Φαγούρα. Γενικώς αυτό το boss fight, άμα παίζεις με βαρύ όπλο, κάνεις πολύ damage πολύ γρήγορα. Θα ήταν καλύτερο δηλαδή να παίζεις έτσι. Και μπαίνουμε εδώ στο Illith Hill of the Boreal Valley. Για τους fans του Dark Souls 1, αυτή η περιοχή, ειδικά εκεί πέρα, αυτή η εκκλησία στο βάθος, θα πρέπει να σας φαίνεται πάρα πολύ γνώριμη και δικαιολογημένα. Θα φτάσουμε σε αυτό που σου πει μετά.